καρτών. Κόκκινε μόνο η δικιά σου μαδούλα είναι νοθετικά, μην τα βγάζεις έξω και καλά κάνεις. Αυτά που έχω πει για τον Ηρακλή, φίλε μου, αν θες τα ακούς, αλλά μάλλον δεν ακούς. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στα ρεπορτάζ του Ηρακλή, ναι, ξέρεις όλα τα ρεπορτάζ τέλεια, ναι, αλλά τα κακά ρεπορτάζ και τα μηνύματα εναντίον του Ηρακλή δεν τα λες. Αυτά που έχω πει εγώ για τον Καναδό, δεν τολμάει να τα πει κανένας. Καλησπέρα σου, πάω. Τι έκανε χθες, Κυριάκος από Καβάλα. Καρ, τι αστείο. Πάμε, ρε. Πρώτο τελευταίο. Ναι. Γεια σας. Καλά, κύριε. Τους καταστρέψατε, ρε σατανόγριες, ρε. Γιατί αν ο Τούντορ δεν κάνει παρέλαση, έχετε έτοιμο το ψημένο προπονητήριο ο οποίος σας ανέλαβε στα δύσκολα τρεις φορές στα play-off και μεγαλουργήσατε. Έχετε τον Γεωργιάδο, τον ξαναπάρετε πίσω εκεί από τα συγκεκριμένα. Έτοιμο τον έχει ο άλλος. Έτοιμο, ρε, έτοιμο, ναι. Πάρετε τον Γεωργιάδο να δείτε το όνειρο να πηγαίνει μπροστά. Να το δούμε και εμείς μαζί σας από εκεί και πέρα. Αλλά το που λέω θέλω να σου πω κάτι. Θέλω να μου πεις ειλικρινά, σε όλα τα αποτελέσματα, σε όλα τα μάτια που έπαιξε ο Ηρακλής έως τώρα και έχεις δώσει πρόβλεψη. Πόσο τύπος το έχεις, ξέρεις. Δεν το... Για σκέψου λίγο. Δεν χαίρεσαι. Εγώ χαίρομαι, άκουσε με. Εγώ χαίρομαι, γι' αυτό λοιπόν πάμε επιτέλους να μιλήσουμε για Ηρακλή, γιατί δεν θέλω να ασχοληθώ με την ομάδα της πόλης από το πρωί μέχρι το βράδυ. Την έχετε κάνει σαν τη Βαβέλ και οι άλλοι ψάχνονται εδώ και 4 χρόνια υπομονή και χτίσιμο. Άστα αυτά. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για Ηρακλή. Κύριε Παπαθανασάκη. Γρήγορα άμεσα πάνε και πάρε το μάτσο που το καλοκαίρι κάναμε κόμψες. Επιθετικό θες. Επιθετικό αν θέλω. Γιατί θέλω σίγουρα ένα. Δεν σου κάνει ο Βέλιος και ο Λουκίνας, δεν σου κάνουν. Βέλια, Λουκίνα, άκουσε με να σου πω λίγο κάτι. Με το Δεκέμβριο πρέπει να φύγουν κάποιοι. Ολλανδέ. Πολύ με, άπλαση είσαι. Πρώτα απ' όλα θες. Όπα. Δύο χαφάρες θες. Εξαροχτάρια οπωσδήποτε. Ποιες είναι οι αποδεσμεύσεις? Η μία βρίσκεται μπροστά που τον έβαλε πάλι στον Λουτακάτη και ούτε επίδειξε να πιάσει κεφαλιά για τον Περόνα μιλάω, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Για τον Περόνα. Η δεύτερη είναι ο Καρλίτος, γιατί δεν τον βάζει στη θέση που πρέπει να παίξει και αριστερό μπακ δεν είναι και έχει μείνει μόνος ο Σαλαμαντάς, έτσι. Απλά είναι τα πράγματα. Και η τρίτη που έχει να κάνει είναι με τον Πουλούτ, ο οποίος ο Πουλούτ δεν είναι ποδοσφαιριστής. Αυτά είναι τα πράγματα στο Ηρακλή. Είναι επιλογή του Πρέδρου όμως. Πρέδρου. Είναι επιλογή του Πρέδρου όμως. Και έχει περισσότερα στήριξη από τον Ηρακλή. Εγώ από τα μούτρα του το κατάλαβα, ρε φίλε. Τα μούτρα του είδα και λέω ο άνθρωπος είναι μπερδεμένος. Καλές τύπου Λατζάρ είναι άνετα να είναι σε άλλη θέση. Γιατί έχει υλικό. Ο Ηρακλής απλά έκανε το λάθος να βάλει 9 πρωτάριδες στο κοντάλημα της Super League. Και πληρώνει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν υπάρχουν 4-5 να τους πούν ότι μάγκες. Καλό είναι το τα γαλλικά και το πιάνο, αλλά τα δύο λεπτά 200 από το 47. Γεια σου Ολλανδέ, γεια σου Ολλανδέ, γεια σου Ολλανδέ. Γεια σου.